Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Μια γιορταστική συναυλία σας προσφέρει ετούτη τη γιορτινή μέρα το Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω από την Άνω Σύρο και την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Ειδικά για απόψε, μαζί με το εκκλησιαστικό όργανο συμπροταγωνιστούν μαντολίνα και κιθάρα. Την Ειρήνη Αναστασίου στο εκκλησιαστικό όργανο πλαισιώνουν η Ντορίν Λασκαρίδου, μαντολίνο και κιθάρα, ο Λάμπης Μητσιάκης, μαντολίνο και η Αριάδνη Χάγερ, μαντόλα. Οι συνθέτες της κλασικής μουσικής φυσικά και δεν έμειναν έξω από την επετειακή υμνολογία, μεταξύ αυτών ο Μέντελσον, ο Μπαχ, ο Χέντελ, ο Γκουνό, αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις συναντάται ο μελωδός που διαχρονικά παρεμβάλλεται και δημιουργεί. Ο λαός. Γεννιέται το Άγιο Βρέφος, λέει αυτό το παλιό παραδοσιακό γαλλικό τραγούδι. «Ένα ρόδο φυτρώνει» είναι ο τίτλος αυτού του χριστουγεννιάτικου τραγουδιού γερμανικής προέλευσης. Είναι ένα πασίγνωστο χριστουγεννιάτικο τραγούδι που παρομοιάζει την Παρθένο Μαρία με τριαντάφυλλο. Πολλοί συνθέτες χρησιμοποίησαν τον ύμνο όπως ο Γερμανός Μίχαελ Πρετόριους και ο Ιωάννης Μπραμς στα 11 χωρικά πρελούδια. Το τραγούδι που ακολουθεί το συναντάμε με πολλούς τίτλους. «Gloria in excelsis Deo», «Angels from the realms of glory». Η στίχη είναι γραμμένη από το σκοτσέζο ποιητή James Montgomery την παραμονή των Χριστουγέννων του 1816, αν και άρχισε να τραγουδιέται στις εκκλησίες μετά το 1825. Και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, το 1928, τον ύμνο
έψελναν με διάφορες μελωδίες. Στην Αγγλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες τραγουδήθηκε με τη γαλλική μελωδία Iris, η οποία χρησιμοποιήθηκε και στο Angels We Have Heard on High. Συχνά το ρεφρέν Gloria in Excelsis Deo, δόξα εν υψίστης Θεό, αντικαθιστά τον αυθεντικό στίχο. Δώδεκα τρίο σονάτες με όπους 1. Είναι η πρώτη συλλογή έργων που συνέθεσε ο Κόκκινος Παπάς, ο Αντώνιο Βιβάλντι, της οποίας η πρώτη έκδοση πιστεύεται ότι δημοσιεύτηκε γύρω στο 1703. Αυτές οι σονάτες προορίζονται για δύο βιολιά και μπάσο κοντίνουο. Η τελευταία, η δωδέκατη σονάτα, είναι ένα σύνολο παραλλαγών για το θέμα φωλία κατά Κορέλη από τις 12 σονάτες για βιολί που έγραψε 5 χρόνια νωρίτερα. Η τελευταία τρία σονάτα της συλλογής του Βιβάλντι επωνομάζεται και αυτή «La Folia», που σημαίνει «τρέλα», και προέρχεται από έναν παλιό πορτογαλικό χορό. Thank you.
Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι εποχής γερμανικής προέλευσης. Τα λόγια γράφτηκαν από τον Γερμανό Johannes Daniel Falk πάνω στη μελωδία ως ανκτήσιμα άγνωστου συνθέτη η οποία προϋπήρχε. Το πασίγνωστο Amazing Grace είναι ένας χριστιανικός ύμνος με λόγια που γράφτηκε το 1772 από τον Άγγλο ποιητή και Αγγλικανό κληρικό John Newton. Είναι ένας εξαιρετικά δημοφιλής ύμνος, ιδιαίτερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου χρησιμοποιείται τόσο για θρησκευτικούς όσο και για κοσμικούς σκοπούς. Είναι άγνωστο αν όταν γράφτηκε υπήρχε μουσική που συνόδευε τους στίχους. Το Amazing Grace είναι ένα ακόμη παράδειγμα τραγουδιού που έχει ηχογραφηθεί σε χιλιάδες εκτελέσεις.
Και αυτό που θα ακούσουμε τώρα είναι γνωστό με δύο τίτλους. «Adeste Fideles» ή «O Come All Ye Faithful». Πολλά αγγλικά τραγούδια δεν προήλθαν από λαϊκές πηγές. Η προέλευση του τραγουδιού «Adeste Fideles» μέχρι και πριν από λίγα χρόνια ήταν αμφίβολη, αλλά η ανακάλυψη ενός παλιού χειρογράφου το 1946 επιβεβαίωσε ότι αυτό γράφτηκε γύρω στο 1750 από τον John Francis Wade. Το εξέδωσε στο βιβλίο του «Cantus Diversi» πάνω σε ένα κείμενο αγνώστου. Ο Wade ήταν Άγγλος που ζούσε στη Γαλλία, γεγονός που μας έκανε να πιστέψουμε πως το τραγούδι ήταν γαλλικό. «Cantique de Noël» ή αλλιώς «O Holy Night», «Νύχτα Ιερή». Είναι ένας γνωστός ύμνος της εποχής που βασίστηκε στο γαλλικό ποίημα «Μεσάνυχτα Χριστιανή» του Γάλλου ποιητή Πλασίδ Καπό. Στα τέλη του 1847 το εκκλησιαστικό όργανο του Ροκμόρ στη Νότια Γαλλία ανακαινίστηκε και με αυτή την ευκαιρία δόθηκε μια εορταστική λειτουργία όπου ακούστηκε το έργο του Αντόλφ Αντάμ, πασίγνωστο και δημοφιλές μέχρι σήμερα.
ακούσουμε τώρα τη μελωδία του «Salve Mater Misericordiae», «Χαίρε μητέρα του Ελέους». Πρόκειται για ένα λατινικό, παραδοσιακό, ρωμαιοκαθολικό δοξαστικό τραγούδι προς την Παναγία. «O Divine Splendor», «Ο Θεία Λάμψη». Πρόκειται για μια παραδοσιακή μελωδία που ακούγεται την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων. Μουσική του βραζιλιάνου συνθέτη Heitor Villa-Lobos. Η Μπακιάνας Μπραζιλέιρας είναι μια σειρά από 9 σουίτες γραμμένες για διάφορους συνδυασμούς οργάνων και φωνών. Αντιπροσωπεύουν αφενός τη λαϊκή μουσική της Βραζιλίας, όσο και το στυλ του Μπαχ, γι' αυτό και τα περισσότερα από τα μέρη κάθε σουίτας έχουν δύο τίτλους, έναν κατά Μπαχ και τον άλλο βραζιλιάνικο. Η πέμπτη από τις 9 Μπακιάνας Μπραζιλέιρας γράφτηκε το 1938 για σοπράνο και ορχήστρα βιολοντσέλων. Αργότερα ενορχιστρώθηκε για σόλο κιθάρα από τον ίδιο τον Villa-Lobos. Είναι το πιο γνωστό έργο του με στίχους στα πορτογαλικά. Από τα δυο του μέρη θα ακούσουμε το πρώτο, την Άρια ή αλλιώς Καντιλένα. Thank you.
Joy to the World. Τα λόγια ανήκουν στον Άγγλο υμνοδό Isaac Watts και βασίζονται στον 98ο ψαλμό της Βίβλου και παρουσιάστηκε το 1719 στη συλλογή «Η Ψαλμή του Δαβίδ». Το 1839 έγινε η μουσική προσαρμογή του από τον Αμερικανό συνθέτη θρησκευτικής μουσικής Lowell Mason με βάση μια παλιότερη μελωδία. Αυτή η μελωδία πιστεύεται ότι ανήκε στον Χέντελ κυρίως επειδή το θέμα του ρεφρέν ακούγεται στο ρετσιτατίβο του Μεσσία «Comfort Ye». Το τραγούδι «The First Noel» εμφανίστηκε στην Κορνουάλη της Αγγλίας πιθανώς τον 18ο αιώνα. Η λέξη «Noel» έχει γαλλική προέλευση ή ακριβέστερα τη λατινική «Natalis» που θα πει «γέννηση». Αναμφίβολα, η μελωδία και το κείμενο έχουν αλλάξει στο πέρασμα των αιώνων, φτάνοντας στη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα, αλλά ο βασικός χαρακτήρας του παραμένει αναλύωτος. Stille Nacht, Silent Night, Άγια Νύχτα. Η ιστορία για την προέλευση της παλιάς και υπέροχης αυτής μελωδίας ανατρέχει στην Αυστρία του 1818
στο χωριό Όμπερντορφ κοντά στο Σάλτσμπουργκ. Ανήμερα τα Χριστούγεννα, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της μικρής εκκλησίας του χωριού, χάλασε ξαφνικά το εκκλησιαστικό όργανο. Σύντομα, με την προτροπή του ιερέα Γιώζεφ Μόρ, το εκκλησίασμα συγκεντρώθηκε γύρω από τον οργανίστα Γκρούμπερ, ο οποίος πήρε την κιθάρα του και άρχισε να στείνει, να σκαρώνει μια μελωδία πάνω σε κάποιους πρόχειρους στίχους του ιερέα. Και η μελωδία αυτή έμελε να γίνει παγκοσμίως γνωστή και σύμβολο των ημερών που τραγουδιέται σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Η εορταστική αυτή συναυλία μόλις έφτασε στο τέλος της. Εκ μέρους των διοργανωτών, των μουσικών, των τεχνικών και εμένα προσωπικά, σας ευχόμαστε ολόψυχα καλά Χριστούγεννα με υγεία το νέο έτος 2022. Καλό σας βράδυ!